σας, είμαστε Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Καλησπέρα. Είναι η συνέχεια αυτού του οδηπορικού που κάνουμε στην Σικελία. Σήμερα σας έχουμε φέρει στο κέντρο της Κατάνια. Είναι ο πιο πολυσύχναστος δρόμος, είναι η Via Etnea. Κάτι δηλαδή σαν την Ερμού μας, αλλά πολύ 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 πιο μεγάλη. Αυτό τώρα το μέρος που βρίσκομαι λέγεται Villa Bellini. Είναι κάτι σαν τουριστικό αξιοθέατο. Είναι κάτι σαν πάρκο που μπορεί κανείς να κάτσει, να πιει τον καφέ του. Όπως βλέπετε είναι γεμάτο από νεοκλασικά ή και πολύ πιο αρχαία ίσως κτίρια ή ρωμαϊκά αγάλματα. Τέλος πάντων, εδώ στη Σικελία είναι όλα πολύ μπερδεμένα και θα δείτε διάφορες επιρροές της τέχνης από Άραβες, από Κινέζους, από Βίκινγκς, από Έλληνες. Όπως είδατε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Γενικά είναι ένα συνοθήλευμα πολιτισμών, είναι μια πολυπολιτισμική συμπρωτεύουσα, γιατί η πρωτεύουσα είναι το Παλέρμο και για κάποιο παράξενο λόγο πάντοτε πιο ωραίες είναι οι συμπρωτεύουσες. Θα δείτε πάρα πολλές εκκλησίες, θα δείτε το παραδοσιακό μερκάτο που είναι ουσιαστικά η αγορά, είναι τεράστια, ένα χανής, πουλάνε μέχρι και ζωντανούς αστακούς. Τέλος πάντων, θα τα δείτε όλα στην πορεία. Προσδεθείτε και απολαύστε το όμορφο αυτό οδηπορικό μαζί μας. Παιδιά, μόλις πήρα ένα αραντσίνο, είναι αυτό εδώ. Έχει μέσα κιμά, έχει μοτσαρέλα, έχει σάλτσα και ρύζι, το οποίο το έχουν τηγανίσει γύρω-γύρω. Έχουν βάλει κάτι σαν γαλέτα τριμμένη τέλος πάντων. Είναι παραδοσιακό εδώ πέρα, το τρώμε πάρα πολύ. Εγώ έχω να το φάω πολλά χρόνια και είμαι κατενθουσιασμένη. Είναι και πολύ νόστιμο. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα από τις πολλές αγορές, υπαίθριες. Θα πάμε να το δούμε. Ουσιαστικά έχουμε μπει μέσα σε ένα από τα στενάκια από την κεντρική οδό TV Etna. Αυτά παιδιά είναι οι σαλτσίτσες. Είναι λουκάνικα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας λουκάνικα. Είναι με κανονικά κομμάτια από κρέας. Τα λουκάνικα τα δικά μας από τι είναι δηλαδή? Είναι, δεν ξέρω, processed ρε παιδί μου. Επεξεργασμένα. Εδώ είναι γεμιστές σαγκινάρες και είναι ό,τι πιο νόστιμο έχει φάει κανείς. Και αυτά εδώ είναι τέλεια. Είναι μελαντσάνες, μανιτάρια, πιπεριές, είναι ψητά με σκόρδο και μαϊντανό. Εγώ παιδιά δοκίμασα λίγο αραντσίνο και το έφαγε ο Κάδλος πάντως, προσωπικά έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι γεύση που μπορεί ο μέσος Έλληνας να τη φάει ευχάριστα. Είναι περίεργο, τι να κάνουμε, δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες γεύσεις. Ζουκίνι, κάπως έτσι θα λένε. Μια μορφή αγκουριού είναι προφανώς. Πεκορίνο φρέσκο. Καλά παιδιά, μιλάμε για βρώμα έτσι, επειδή είναι φρέσκο. Αυτό τι είναι? Είναι το πιο παλιό. Πιο παλιό. Μιλάμε για... Όπως καταλαβαίνετε έχουμε λίγο κόλλημα με τις παροιμίες. Όλα αυτά που βλέπετε κρεμασμένα είναι παροιμίες στα σικελικά. Σαν να λέμε κριτικές μαντινάδες έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Μόλις πήρα ένα διπλό εσπρέσο σκέτο. Κοιτάξτε χαρμάνι και μου το έβγαλε από την κούπα, μου το έβαλε στο πλαστικό. Όλο κρέμα είναι.
Απίστευτο. Έτσι είναι η πραγματική καφέδες ιταλική. Πολιτισμικό σοκ όταν ήρθα Ελλάδα. Καλά. Καταλαβαίνετε. Δεν λέμε για γεύση του καφέ, έτσι. Δεν υπάρχει γεύση. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, τα μαγαζιά εδώ στη Σικελία είναι χωρισμένα περίπου σε δύο μέρη. Το ένα έχει φαγητό, είτε στο φτιάχνουν εκείνη τη στιγμή, είτε απλά πουλάνε τυρί, αλαντικά, διάφορα έτσι προϊόντα σικελικά, και δίπλα είναι κάτι σαν μπαρ ή American bar, όπως τα λένε εδώ πέρα, που μπορεί κανείς να κάτσει και να απολαύσει το ποτό του, ή μάλλον υπάρχουν πιο εξειδικευμένα μόνο για κρασί, τα οποία προσφέρουν όποιο κρασί θέλεις να πιείς μαζί με κάποιο είδους hors d'oeuvre για συνοδεία, που εμείς εδώ το λέμε αντιπάστο. Και μόλις πήρα και το αγαπημένο μου αναψυκτικό, το οποίο το βρίσκεις μόνο εδώ, είναι το κοινό, κοινότητο δηλαδή. Είναι από ένα είδος εσπεριδοειδούς, το οποίο βγαίνει εδώ στην Σικελία. Έχει μια πολύ ξεχωριστή γεύση, κάτι σαν περγαμόντα, αλλά όχι ακριβώς, και σαν να είναι ανακατεμένο με κοκακόλα. Ό,τι καταλαβαίνετε. Εμένα είναι το αγαπημένο μου, και ναι, στην υγειά σας. Λοιπόν. Στην υγειά σου. Έβρεξε και μόλις έβγαλε ήλιο, έχει απίστευτη υγρασία. Εγώ έχω πάθει την πλάκα μου με τον καφέ. Κοιτάξτε. Ακόμα έχει καϊμάκι στο τελείωμα, έτσι ήταν διπλός. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό, παιδιά. Απίστευτη ποιότητα, απίστευτη. Αυτά που βλέπετε από πίσω μου είναι τα κατάλοιπα, ας το πούμε, από ένα ρωμαϊκό θέατρο, το οποίο το λέγανε και Μαύρο Κολοσσέο. Τώρα τα βλέπετε πολλά επίπεδα κάτω. Βλέπετε τα κλασικά ρωμαϊκά σταυροθόλια. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά που είναι κάτω από το έδαφος, διότι η Κατάνια έχει σκεπαστεί πάρα πολλές φορές από τη λάβα. Η Κατάνια, όπως σας είπα και στα προηγούμενα επεισόδια, είναι στους πρόποδες του ηφαιστείου της Έτνας, το οποίο είναι ενεργό ηφαίστειο. Κάνει εκρήξεις, κάνει σεισμούς, καπνίζει, δεν σταματάει, τρέχει λάβα από διάφορα στόμια. Δεν έχει μόνο ένα κεντρικό, έτσι. Οπότε εδώ όλη η Κατάνια έχει σκεπαστεί πάνω από 3-4 φορές από λάβα. Ουσιαστικά ξαναχτίζαν από πάνω την πόλη. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Και φυσικά, επειδή η λάβα είναι και ένα καλό οικοδομικό υλικό, εκτός ότι το χρησιμοποιούν και για λίπασμα, φτιάχνουν πλακάκια, βλέπετε ο δρόμος είναι πλακόστρωτος, με τη μαύρη πέτρα αυτή της λάβας, έτσι και εδώ τα blocks είναι από λάβα, γι' αυτό είναι μαύρα. Τώρα, εδώ σου λέει ότι ήταν κάτι σαν θέατρο. Βλέπουμε βέβαια κάποια σαν σύραγγες, τα οποία ποιος ξέρει πού οδηγούν. Και ναι, όλη η Κατάνια έχει υπόγεια, έχει κατακόμβες. Φυσικά είναι κλειστά για το κοινό, πρέπει κανείς να έχει κάποιον οδηγό. Και κοιτάξτε τι υπάρχει από πίσω, άλλη μία εκκλησία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς συνεχίζονται από κάτω. Τώρα σαν κατακόμβες, ποιος ξέρει τι. Μάλλον κάπου εκεί καραδοκεί κάποιος αρχαίος τάφος, όπως και αυτές εδώ οι στήλες. Για λάτε να τις δείτε. Εάν και εφόσον είναι αυθεντικές και δεν είναι τωρινά φτιαγμένες ή ψεύτικες, αυτά μοιάζουν με απομεινάρια από μνήματα. Προφανώς έχουν λιάνει τα ονόματα των θανόντων. Εμένα πάντως μου βγάζει πάλι για μνήμα. Δεν βλέπουμε τις κλασικές πτυχώσεις για να είναι κείωνας. Και επίσης δεν υπάρχει και τρύπα μέσα όπου περνάγανε το μέταλλο για τη σταθερότητα, δηλαδή του κείωνα. Είναι ένα πράγμα μονοκόμματο. Υποτίθεται ότι οι κείωνες μπαίνανε σε κομμάτια ο ένας επάνω στον άλλον. Τι να πω, αυτή είναι η γνώμη μου. Το λόγο του αληθές. Δεν υπάρχει τρύπα, μονοκόμματο μάρμαρο είναι. Κι άλλο περίεργο, βλέπετε, οι άκρες των και καλά κείωνων έχουν διαφορετικού είδους κείωνόκρανο που δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο σώμα του κείωνα. Τα περισσότερα μπιχλιμπίδια γενικότερα εδώ, όπως τα λέμε, είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία και όχι στην Κίνα. Καταλάβατε γιατί οι Ιταλοί είναι σε πολύ καλύτερη θέση από εμάς. Ακόμα έχουν παραγωγή. Τι έχουμε εμείς, ρε παιδιά, τι έχουμε. Thank you.
φτιάχνω που το κοτόπουλο αυτό είναι μαριναρισμένο με κάποιο είδου φρυγανιά με τυρί πεκορίνο. Εντάξει, είναι εξαιρετικό. Είναι διαφορετική η γεύση από τα κλασικά ελληνικά, τα πανέ κοτόπουλα. Από ό,τι μας είπαν, το παίρνει στο φούρνο. Αυτό το κοτόπουλο το κόβει δίπλα ακριβώς στο κρεοπολείο, κατευθείαν το παίρνουν και το ψήνουν. Για μια ακόμα φορά, αυτό που λέω και εμένα στην απόψη μου, δεν είναι γευστικά τρομακτικό, δηλαδή να πεις τι γεύση είναι αυτή. Είναι η ποιότητα, ρε παιδιά. Έχει μια ποιότητα παράμιλη. Εκπληκτικό. Μόλις φτάσαμε στην Piazza del Duomo, η οποία είναι μία από τις πιο κεντρικές, ας πούμε, πλατείες εδώ στη Κατάνια. Αυτό που βλέπετε από πίσω μου είναι ο Οβελίσκος με τον Ελέφαντα. Επίσης λέγεται και Πλατεία του Ελέφαντα. Αυτό είναι πολύ κλασικό, είναι το σήμα κατά τεθέν ουσιαστικά της Κατάνια. Είναι κάτι σαν Οβελίσκος, τώρα βλέπετε, δεν είναι ούτε κατά λάθος τοποθετημένο, ούτε είναι τυχαίο γενικά το ότι υπάρχει ένας Οβελίσκος εδώ. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της πλατείας και άμα δείτε, ακριβώς απέναντι, έχει μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες. Οπότε, Οβελίσκος, εκκλησία, κέντρο, κάτι δημιουργεί. Και μην ξεχνάτε, όπως σας είπα και πιο πριν, ότι όλη η Κατάνια είναι κούφια, με κατακόμβες και με σύραγγες που ενώνονται μεταξύ τους. Ποιος ξέρει τι υπάρχει κάτω από αυτήν την πλατεία και τι συνδέεται επίσης με την εκκλησία από πίσω. Όπως θα δείτε, γενικά όλος ο ρυθμός είναι ρωμανικός, βέβαια έχει και κάποια αραβικά στοιχεία, αλλά πιο γοτθικά. Όπως σας είπα, υπάρχει ένα συνοθήλευμα εδώ πολιτισμών. Κοιτάξτε εδώ κάτω. Πάλι υπάρχει αυτό το μαύρο πλακόστρωτο, είναι από ηφαιστιακή λάβα, όπως σας είπα, το χρησιμοποιούν παντού. Άλλο ένα πολύ όμορφο που έχουμε εδώ είναι τα άπειρα συντριβάνια μας. Στην κάθε πλατείτσα, πλατεία, σημείο ας πούμε, θα βρει κανείς ένα συντριβάνι. Με αγάλματα εννοείται. Ελάτε να δείτε ένα πολύ όμορφο. Εδώ και το συντριβάνι, βλέπετε, είναι τρεχούμενο νερό. Πλατεία, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται από ενέργεια. Και κοιτάξτε να δείτε πού καταλήγουν τα νερά. Τι σας έλεγα για υπόγειες σύραγγες που ενώνονται. Βέβαια για τα ύδατα, αλλά ποιος ξέρει πού καταλήγει όλο αυτό. Μια παρατήρηση από μένα μόνο. Η πόρτα, ρε παιδιά, η πόρτα είναι πάνω από 4 μέτρα. Γιατί να είναι πάνω από 4 μέτρα, τι έμπαινε εκεί? Μπορείτε να φανταστείτε κάτι που να έμπαινε μέσα και να είχε νόημα να είναι τόσο ψηλό? Κάποια κατασκευαστικά μηχανήματα? Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Κάτι ακόμα που προστίθεται σε όλο τον κατάλογο των μυστηρίων και όλη η ενέργεια που υπάρχει σε αυτή την πλατεία, που τη δημιουργεί ο Οβελίσκος, η εκκλησία και το συντριβάνι. Σε κάθε χώρο δύναμης τελετών υπάρχει τρεχούμενο νερό που το μεταφράζουμε σε συντριβάνι. Εσείς πιστεύετε ότι είμαστε φαντασιόπληκτοι. Καλά κάνετε και το πιστεύετε. Τι σας είπα πριν, 4 μέτρα 5, βάλε 6,5-7, τι μπορεί να μπαίνει από εδώ, ρε παιδιά, ή να έβγαινε. Όλες οι πόρτες είναι έτσι στην πλατεία. Θα πάμε και σε επόμενες, να το δείτε. Να είμαστε στην άλλη πόρτα. Μεγαλούτσικη δεν είναι κι αυτή, ε? Τι λέτε? Ρε κοροϊδία. Ήταν για κανονικούς ανθρώπους κι αυτή, έτσι. Είμαστε εμείς τρελοί που τα λέμε αυτά. Κι άλλη μία πορτούλα, παρομοίου μεγέθους. Κοιτάξτε. Βγάλτε συμπεράσματα. Και κάτι τελευταίο. Όλα τα κτίρια, αυτά που λέμε νεοκλασικά, έχουν τέτοιες εισόδους. Και δεν είναι μόνο εδώ, έχω δει και σε άλλα κράτη. Και η Γερμανία, παρομοίως. Και στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά
νεοκλασικά, στα οποία η είσοδος είναι τεράστια. Κάτι έγινε από τότε που χτίστηκαν αυτά τα κτίρια μέχρι σήμερα και έχει αλλοιωθεί ικτρά από το κατεστημένο. Εμείς το πιστεύουμε πάρα πολύ. Όλα αυτά τα κτίρια, τα παλιά που λέμε, ο ρυθμός, η τεχνοτροπία, πείτε το όπως θέλετε, η τεχνική, είναι παρόμοια. Δηλαδή, λες και τάχτησε κάποιος πολιτισμός που δεν γνωρίζουμε σήμερα ποιος είναι. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν τα 3 τελευταία χρόνια κάποιες θεωρίες, απόψεις, εν πάση περιπτώσει, ότι υπήρχε κάποιος πολιτισμός ο οποίος λεγόταν Ταρταρία. Τοποθετείται στη σημερινή Ρωσία και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός ο πολιτισμός, λένε, με στοιχεία βέβαια, ότι έχει χτίσει και έχει κατασκευάσει θαύματα. Έχει κατασκευάσει τέτοιου είδους κτίρια, σαν αυτά που είδαμε, και γενικότερα τα περισσότερα νεοκλασικά είναι χτισμένα από τον πολιτισμό αυτόν. Τώρα, αυτός ο πολιτισμός να ήταν μόνο στη Ρωσία, να υπήρχε αντίστοιχος σε άλλα μέρη του κόσμου, δεν γνωρίζουμε. Σας λέμε τι έχουμε δει. Σίγουρα πάντως δεν είναι όπως μας τα λένε. Κάτι συνέβη λοιπόν, κάποια λασποπλημμύρα, όπως έχουμε πει σε άλλα επεισόδια, εδώ το συγκεκριμένο που έχουμε πει για τις λασποπλημμύρες. Κάτι συνέβη και ο πολιτισμός αυτός εξαφανίστηκε. Ό,τι θέλετε πιστεύετε πάλι. Η Κάδη, παιδιά, στη Σικελία. Μας ξεπερνάει. Και εδώ έχουν βγει και γάτες εδώ και έχουν κάνει δουλειά. Περνάμε όμως τέλεια, γιατί εδώ έχουν μείνει στη δεκαετία του 80. Κάτι, τι είναι αυτό τώρα. Έχει κι άλλα εκεί. Κρέπες. Κρέπες στο δρόμο. Δεκαετία 80. Έτσι είναι όλα εδώ. Στο δρόμο βρίσκεις πολλά και διάφορα που πουλάνε. Να, κι άλλο Λούνα Πάρκ απέναντι. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό σίγουρα έχει Λούνα Πάρκ. Και όλοι αυτοί οι πλανόδιοι που βλέπετε είναι στάνταρ. Δεν είναι βρώμικο. Έτσι είναι. Δηλαδή έρχεται πολλής κόσμος και τρώει. Είναι πολύ καλής ποιότητας. Άλλο ένα λοιπόν. Κι άλλο Λούνα Πάρκ. Μιλάμε τώρα για απόσταση 50 μέτρων το ένα από το άλλο, έτσι. Κι άλλη καντίνα. Απίστευτο. Κοίτα εδώ. Τώρα πάμε να φάμε παραδοσιακό σικελικό παγωτό. Εννοείται πάλι από καντίνα. Εννοείται εδώ τα μάξια σταματάνε είτε έχει είτε δεν έχει κόκκινο, έτσι. Για να περάσει ο κόσμος. Όπως στην Ελλάδα ακριβώς. Σταματάνε αφού τον έχουν πατήσει τον πεζό. Από την πολύ χαρά μας ξεχάσαμε να γράψουμε και outro. Συγγνώμη. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί έρχεται και η συνέχεια της Σικελίας στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Καλό βράδυ σε όλους και στο επανειδήν.